Καλησπέρα σα. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Που Φόρουμ, που είναι προγραμματισμένη για τι 7 το απόγευμα, αναμένεται να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη τη κυβέρνηση για του επόμενου μήνε και αφορά στα δύο μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Συγκεκριμένα, θα δώσει έμφαση στο σχέδιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών τη πανδημία και τα ελληνοτουρκικά, ειδικά το κομμάτι τη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργό θα περιγράψει τι κυβερνητικέ πρωτοβουλίε. Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και πώ θα περάσει η χώρα στην επόμενη ημέρα αντιμετωπίζοντα τι προκλήσει αυτέ. Ο στόχο τη κυβέρνηση είναι αφενό να απαλύνει τον πόνο τη κοινωνία από τι συνέπειε τη κρίση λόγω τη πανδημία του κορονοϊού και αφετέρου να βάλει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξη, επισήμανε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη κατά τη διάρκεια τη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΘΧΕΛΕΞΠΟ, λέγοντα πω για αυτά θα μιλήσει το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννη Βελίδη. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για το πώ θα περάσουμε στην άλλη όχθη. Είμαστε στο μέσον του ποταμού. Η κοινωνία αναζητά σταθερότητα, σιγουριά, ασφάλεια. Και πώ θα περάσουμε στην άλλη όχθη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το δικό μα αναπτυξιακό σχέδιο. Εξήγησε ο κύριο Μητσοτάκη. Ένταση επικράτησε το πρωί στη Λέσβο κατά τη διάρκεια διαδήλωση προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν στο δρόμο για τέταρτη ημέρα μετά την καταστροφή τη δομή στη Μόρια. Αρκετά άτομα, μεταξύ του και μικρά παιδιά, ζητούν να αποχωρήσουν από το νησί. Λίγο μετά τι 11 σημειώθηκε ένταση μεταξύ των προσφύγων και των δυνάμεων τη αστυνομία. Ακολούθησε πετροπόλεμο. Στι πέτρε οι δυνάμει τη αστυνομία απάντησαν με ρήψη χημικών. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίε για τη δημιουργία τη νέα πρόχειρη δομή στο Καράτεπε προκειμένου να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έμειναν άστεγοι μετά την πυρκαγιά στο κίτ της Μόριας, που κατέστρεψε ολοσχερό τις εγκαταστάσεις του καταβλισμού. Από νωρίς χθες το πρωί με ελικόπτερα μεταφέρθηκαν στην περιοχή σκηνές. Θλίψη προκαλούν οι εικόνες των ανθρώπων που κοιμούνται όπου βρουν, σε δρόμους, χωράφια, ακόμα και νεκροταφεία. Με αυξημένη, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι ένοπλε δυνάμει στην ευρύτερη περιοχή του Καστελόριζου, λόγω τη επίσκεψη τη Προέδρου τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σακελαροπούλου, αύριο Κυριακή, για τον εορτασμό τη 77η επαιτίου απελευθέρωση του νησιού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η σημερινή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέου στην Κύπρο. Ο κύριο Πομπέο θα συναντηθεί στι 8 το βράδυ με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και στη συνέχεια με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Την ίδια ώρα, πάντω, οι Τούρκοι, εμφανώ ενοχλημένοι από την συνάντηση με Ντεπτά στην Κορσική, συνεχίζουν τι προκλήσει. Λίγε ώρε μετά την εμπριστική δήλωση του Χουλουσία Καρ, που κάλεσε την Ελλάδα να σοπάσει για να μην γίνει μεζέ για τα συμφέροντα άλλων, ο Τούρκο Υπουργό Ενέργεια, Φατίγκ Μεζ, απείλησε όσου το παίζουν ηγέτε στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν έχουν στην ουσία κανένα δικαίωμα ότι θα πληρώσουν το τίμημα για την προκλητική συμπεριφορά του. Μέσα σε ένα 48ωρο, μετράμε δυστυχώ δεύτερο νεκρό από πυρκαγιά σε διαμέρισμα. Η νέα τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα στην Καλυθέα. Ένα ηλικιωμένο βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε ένα μικρό ρετυρέ στον πέμπτο όροφο τη πολυκατοικία στην Οδόλη Κούργου. Μέσα σε λίγα λεπτά, το διαμέρισμα έγινε στάχτη. Οι πυροσβέστε έσπασαν την πόρτα και αντίκρισαν τον μακάβριο, το μακάβριο έβριμα, τον ηλικιωμένο να είναι απανθρακωμένο. Δέκα πυροσβέστε με τέσσερα οχήματα έδωσαν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά και στα άλλα διαμερίσματα. Η νέα τραγωδία στην Καλιθέα έρχεται ένα μόλις 24ωρο μετά το θάνατο 89χρονης από φωτιά σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Σημαντική ποσότητα όπλων και πυρομαχικών εντόπισαν χθε αργά το απόγευμα άντρε τη αστυνομική διεύθυνση Καστοριά. Χειροβομβίδε, ρουκέτοβόλα, καλάζνικο, φεκτοξευτήρα με αντιαρματικέ ρουκέτε και κουτιά με σφαίρε ήταν επιμελώ θαμμένα σε αγροτική περιοχή κοντά στο δυσπηλιό Καστοριά. Έγκλειστο σε κατάστημα κράτηση τη χώρα για υποθέσει ναρκωτικών, όπλων και αρχαιοκαπηλεία είναι ο ημεδαπό ιδιοκτήτη του χώρου. Η εντόπισε, όπου η αστυνομία εντόπισε θαμμένε τι μεγάλη. Ποσότητε πολεμικού υλικού. Σε βάρο του, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Φωτιά ξέσπασε χθε το απόγευμα σε τουριστικό πλοίο αναψυχή που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πόρου. Στο σκάφο επέβαιναν 13 άτομα και από τη φωτιά τραυματίστηκαν ένας 79χρονο Έλληνας και ενας 21 29χρονο Αλοδαπός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Άργους εκτό κινδύνου με λαυρά εγκάβματα. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτε που είναι καλά στην υγεία τους απομακρύνθηκαν άμεσα από το πλοίο. Στην περιοχή έσπευσαν λιμενικοί αλλά και πυροσβέστες με τη συνδρομή των οποίων κατασβέστηκε η πυρκαγιά η οποία είχε εκδηλωθεί στο μηχανοστάσιο. Έτσι έχουν τα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί εκτάκτως στις 7 το απόγευμα όπου θα μεταδώσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Όλες οι εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρα 10. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.